Κάλεσε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας, όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργο τελείωσα, το οποίο μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ, πλησίον μου, πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και σε με έδωκας αυτούς και τον λόγο σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Αμήν». Αρχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού μια μικρή σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την αρχιερατική, τη μεσητική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι μια μοναδική προσευχή που καλόν είναι να μας διδάξει ο Χριστός μέσα από το Λόγο Του, να μας διδάξει πώς προσεύχεται, πώς πλησιάζει τον Πατέρα όταν προσεύχεται, τι ζητάει από το Θεό, πώς τα ζητάει και ποιος είναι τελικά ο σκοπός του Χριστού για τους μαθητάς του αλλά και για τον ίδιο όταν προσεύχεται. Ξεκινάει λοιπόν ο Ιησούς καθώς ύψωσε τους οφθαλμούς του εις τον ουρανό και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα». Η προσευχή δηλαδή δεν γίνεται η σοβαρή, θα έλεγα, προσευχή, η μεσητική προσευχή δεν γίνεται όποτε εμείς θέλουμε, αν και πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε, αλλά γίνεται όταν έρθει η ώρα η κατάλληλη από το Θεό. Ο Κύριος μας σε λίγο, σε λίγες ώρες, θα συλληφθεί, θα ονειδιστεί, θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Θα τολμούσα να πω ότι είναι σαν μια μορφή διαθήκης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, μια ενημέρωση προς τον Πατέρα αλλά και προς εμάς για το πώς σκέφτεται και πώς προσεύχεται αυτός ο οποίος μας διδάσκει, γιατί είναι ο διδάσκαλός μας, και εμάς πώς να προσευχόμεθα. Ήλθε λοιπόν η ώρα. Και τώρα που ήλθε η ώρα, το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι: δόξασε τον Υιόν σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Έτσι τον πλησιάζει τον Πατέρα του Ιησούς Χριστός. Τον πλησιάζει με πρόθεση εν τέλει να δοξάσει τον Πατέρα του. Αλλά ξέρει ότι αν δεν δοξάσει ο Πατέρας τον προσευχόμενο Υιό, ούτε και ο Υιός θα μπορεί να δοξάσει τον Πατέρα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι τύχες τους, ανθρώπινα το λέω, είναι ενωμένες. Δηλαδή ο Πατέρας δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον Υιό και ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον Πατέρα. Και βέβαια αυτό είναι ένα μάθημα, ότι οι τύχες μας, και πρέπει η τύχη μου, η προσωπική, αλλά και η οικογενειακή και στη συνέχεια η εκκλησιαστική, να είναι ενωμένη με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στη ζωή μου, καμία ευλογία δεν μπορεί να έρθει στη ζωή μου, καμία ευλογία δεν μπορεί να έρθει στη ζωή του Χριστού, αν ο Πατέρας του δεν τον δοξάσει. Και καμία δυνατότητα στον Ιησού Χριστόν να δοξάσει τον Πατέρα, αν ο Πατέρας προηγούμενα δεν τον δοξάσει. Δηλαδή η πορεία της προσευχής είναι: πηγαίνω στον Θεό, η πρόθεσή μου είναι να τον δοξάσω, αλλά ξέρω
ότι δεν μπορώ εγώ να τον δοξάσω εάν προηγούμενα αυτός δεν ενεργήσει στη ζωή μου. Και εδώ να προσέξουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι όπως ο Πατέρας απέστειλε τον Υιόν στους ανθρώπους, έτσι και ο Χριστός μας αποστέλει να ζήσουμε τη ζωή μας ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν πλησιάζουμε λοιπόν τον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εκείνο που ζητάμε πρώτα είναι ελέησέ μας, βοήθησέ μας, διόρθωσέ μας, κάνε επεμβάσεις στη ζωή μας, γιατί αν εσύ δεν κάνεις επεμβάσεις στη ζωή μας, εμείς τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Και όταν πλησιάζουμε τον Πατέρα, τον πλησιάζουμε. Όταν πλησιάζουμε τον Πατέρα μας εν το όνομα του Χριστού Χριστού, δεν τον πλησιάζουμε για να, μας λύσει τα προβλήματά μας, αλλά για να γεμίσει με τη δόξα Του τη ζωή μας και ιδιαιτέρως την προσευχή μας. Δηλαδή να μας καλύψει με την παρουσία Του. Βέβαια, το αίτημα συγκεκριμένα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι «δόξασέ με», που σημαίνει «ανάστησέ με». Γιατί αν εσύ δεν με αναστήσεις, εγώ δεν μπορώ να σε δοξάσω. Αλλά και σε εμάς το ίδιο είναι. Γιατί μέσα στη ζωή αυτή, όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες σε μια κατάσταση που προχωράμε για το Γολγοθά. Οι μέρες γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Δεν είναι οι μέρες του Ιησού Χριστού που ήταν μαζί με τον πατέρα του, τον νομιζόμενο πατέρα του, τον Ιωσήφ και τη Μαρία, και μεγάλωνε, που ήταν εύκολα τα πράγματα, μέχρι τα 30 του χρόνια. Δεν είχε κανένα βάρος. Τώρα δε στα 30 του, τότε δε στα 30 του, όταν πήρε ακόμη και τη διακονία, τα πράγματα ήταν ακόμη πιο εύκολα, γιατί είχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο, γιατί ήξερε που θα πάει, ήξερε τι θα πει, ήξερε τι θα κάνει και ήξερε ότι ο Πατέρας του πάντοτε τον ακούει. Όμως τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που ξέρει ότι ο Πατέρας του δεν θα τον προσέχει τώρα, δεν θα τον φροντίζει. Θα στρέψει το βλέμμα του από αυτόν όταν θα ανέβει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ξέρει ότι είναι λίγες οι ώρες γι' αυτό. Βέβαια ξέρει πάρα πολύ καλά ότι επίκειται η Ανάσταση. Εάν δεν ήταν βεβαιωμένος για την Ανάσταση, δεν μπορούσε να περπατάει σαν πρόβατο εν μέσω λύκων. Γι' αυτό αυτό που ζητάει να τον δοξάσει. Και αγαπημένα μου αδέρφια, στις μέρες που ζούμε, έτσι πλησιάζουμε κι εμείς, έτσι θέλει και ο Θεός να διδαχτούμε από τον Χριστό να πλησιάζουμε τον Πατέρα μας. Να τον δοξάσουμε, αυτή είναι η επιθυμία μας, να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας, αυτή είναι η επιθυμία μας, να υψωθεί το όνομα του Χριστού στη ζωή μας, αυτό επιθυμούμε, γνωρίζοντας ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα μας δοξάσει ο Θεός με την αρπαγή της Εκκλησίας, εκεί που θα γίνουν όλα τέλεια, μέχρι εκείνη τη στιγμή θα περάσουμε όχι μόνο από τις ημέρες τις κακές των εσχάτων ημερών, αλλά και από τις μέρες που θα πρέπει να αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό, θα πρέπει να περπατάμε με επιμέλεια στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, και ίσως για μας τους αδύνατους ανθρώπους το πιο σημαντικό, να διατηρήσουμε την πίστη μας. Και τότε δεν μας περιμένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, όταν ο Πατέρας μας θα μας δοξάσει. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ξέρει πάρα πολύ καλά τι να πει και πώς να αρχίσει το πλησίασμά του προς τον Πατέρα. Θέλω να σε δοξάσω. Ήρθα για να σε δοξάσω. Το έργο μου και η αποστολή μου, αυτό ισχύει και για μας, το έργο μου και η αποστολή μου είναι να δοξάσω εσένα. Είναι συνειδητοποιημένος άνθρωπος ο Χριστός Ιησούς.
ότι η αποστολή του είναι η δόξα του Πατέρα του. Και ο Θεός θέλει να είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί. Έχουμε αποστολή. Και η αποστολή μας είναι η δόξα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η αποστολή μας δεν είναι να κάνουμε οικογένεια, που είναι, αλλά και αυτή η αποστολή μας να κάνουμε οικογένεια είναι για να δοξάζεται ο Χριστός. Δεν είναι να κάνουμε παιδιά καλά και να το σπουδάσουμε, αλλά και αυτό είναι για τη δόξα του Χριστού. Όλα στη ζωή μας, και επιμένω σε αυτό με τη χάρη του Χριστού, τις έσχατες ημέρες είναι, πρέπει να είναι, που το πρέπει το αποφεύγω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είναι η επίγνωση της αποστολής μας, ότι πρέπει στη ζωή μας να δοξαστεί ο Χριστός. Αυτό είναι ο τελικός σκοπός μας. Αυτό είναι το έργο μας. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι εσείς είσαστε έθνος Άγιο, γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, γιατί? Για να εξαγγείλετε τις αρρωτές εκείνου που σας εκάλεσε και σας έβγαλε από το σκοτάδι και σας έφερε στο θαυμαστό αυτού φως. Ο Κύριος μας έχει μια αποστολή, αλλά και εσύ αδερφούλα μου, αδερφέ μου, οποιασδήποτε ηλικίας κι αν είσαι, και σε σχέση με την ηλικία σου, και σε σχέση τη φυσική, και σε σχέση με την πνευματική σου ηλικία, σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι, η αποστολή που έχεις και για την οποία σε κάλεσε ο Θεός, σου αποκάλυψε το Χριστό, σε αναγέννησε και ο Χριστός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία του, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, η αποστολή σου είναι να δοξαστεί ο Θεός. Και η επίγνωσή σου είναι ότι δεν μπορεί να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου αν ο Χριστός δεν κάνει έλεος στη ζωή σου. Δηλαδή, εάν δεν πλησιάσεις τον Χριστό, δεν πλησιάζεις Αυτόν. Δεν πλησιάζει ο Χριστός εσένα. Για να πλησιάσει ο Θεός εσένα, πρέπει να πλησιάσεις εσύ τον Χριστό. Και να σας πω και κάτι, έφτασε η ώρα. Και για μας, έφτασε η ώρα. Όλα διαλύονται. Όλα τελειώνουν. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Όχι μόνο θα μείνει στους αιώνες των αιώνων, αλλά και θα υψώνεται. Και συνεχίζει στο δύο εδάφιο. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Το δεύτερο που έχει επίγνωση ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός είναι ότι τίποτα από αυτά που έχει δεν είναι δικά του. Τίποτα. Τίποτα δεν έφερε σαν άνθρωπος στη γη, τίποτα δεν έχει σαν άνθρωπος στη γη που να μην του το έχει δώσει ο Πατέρας του. Αλλά πέραν τούτου, το έχει δώσει και εξουσία για να δίνει ζωή αιώνιο σε αυτούς που ο Πατέρας του του έδωκε. Και είναι φοβερή επίγνωση, αδελφοί, να ξέρουμε ότι η γυναίκα που μας έδωσε, τη γυναίκα που έχουμε, ο Χριστός μας την έδωσε για να της δώσουμε ζωή αιώνιο. Και ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί πάρα πολύ ωραία αυτό. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, να τις φροντίζετε και να τις περιθάλπτετε όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, καθώς παρέδωκε την ψυχή του ο Χριστός υπέρ της γυναίκας του, της Εκκλησίας, για να την αγιάσει και να την παραστήσει ένδοξη, αγία, αμόμητο, τελεία. Μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Αυτή η ευθύνη είναι του Χριστού για την Εκκλησία. Ο Πατέρας του έδωσε την Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του,
δηλαδή τα μέλη του σώματός του, και αυτός έχει την ευθύνη να τους αγιάζει, να τους περιθάλπτει, να μας, πιο σωστά, να μας αγιάζει, να μας περιθάλπτει, να μας φροντίζει, εφόσον βεβαίως το θέλουμε κι εμείς. Ό,τι έχουμε λοιπόν κι εμείς, πρώτον, σαν ψυχές στο περιβάλλον μας, κάποιος μας τις έδωσε, κάποιος μας τους εμπιστεύθηκε. Μπορεί να είναι η οικογένειά μας, μπορεί να είναι οι γονείς μας, μπορεί να είναι τα παιδιά μας, μπορεί να είναι οι συγγενείς μας, μπορεί να είναι οι συνάδελφοί μας. Ο Θεός με ρύμνησε και προγραμμάτισε προκαταβολής κόσμου ποιους θα φέρει δίπλα μας, γνωρίζοντας ότι εμείς θα τον ακολουθήσουμε. Δεν τους βρήκαμε εμείς. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τα αδέλφια μας. Η οικοί της πίστεως. Γιατί μας κατέστησε φύλακες του αδελφού μας. Δηλαδή έχουμε ευθύνη όχι μόνο να μην σκανδαλίζουμε τον αδελφό μας ή οποιονδήποτε πλησίον μας με τις απερισκεψίες μας, με τις ανοησίες μας, με το φρόνημά μας το κοσμικό ή με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά απαράδεκτη για το Θεό που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να φροντίζουμε να τους ενισχύουμε, να τους παρηγορούμε και να τους στηρίζουμε, και καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εις τούτο είμεθα τεταγμένοι, στο να τους φροντίζουμε, να τους ενισχύουμε, να τους στηρίζουμε και να τους παρηγορούμε, όπως ακριβώς κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας ότι μου έδωκες εξουσία, και είναι φοβερό, σου έδωσε εξουσία για να με ρυμνάς για τη ζωή την αιώνιο. Όχι για να προκόψουν τα παιδιά σου, όχι για να παντρευτούν τα παιδιά σου, αλλιώς, όχι για να προκόψουν τα αδέλφια σου, όχι για να παντρευτούν τα αδέλφια σου, όχι για να, ότι μπορεί να φανταστεί κανείς από φυσικής απόψεως, αλλά σου δώσε εξουσία να με ρυμνάς για τη ζωή τους την αιώνιο, εφόσον το θέλουν. Εάν δεν το θέλουν, γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Αν δεν θέλει, μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Εφόσον όμως θέλει, εσύ πρέπει να κάνεις τα πάντα. Αλλά γνωρίζοντας επίσης ότι μπορεί τώρα να μην θέλει, αλλά κάποια στιγμή από τη δική σου τη συμπεριφορά, τον αγιασμό και την αλήθεια, θα κάνεις τον άλλον εν τέλει να θέλει. Αδελφοί μου, έχουμε αποστολή, έχουμε και εξουσία. Όπως ο Κύριος μας είχε αποστολή και είχε και εξουσία. Και έχουμε εξουσία για τη ζωή την αιώνιο. Δεν έχουμε εξουσία να τον βοηθήσουμε να φάει, και αυτό θα κάνουμε, αν υπάρχει ανάγκη. Να τον βοηθήσουμε στη δουλειά του, στα μαθήματά του, και αυτό θα κάνουμε. Αλλά η αποστολή μας και η εξουσία μας είναι έξω από όλα αυτά τα γήινα. Είναι η ζωή αιώνιος. Και ξέρετε, ο Κύριος είπε, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Να λοιπόν τώρα και το μυστικό του Χριστού που το λέει, αλλά και το μυστικό το δικό μας. Να πείσουμε τους αδελφούς μας πρώτα, τους οικείους της πίστεως, τους συγγενείς μας δεύτερον, τους οικείους μας και κάθε έναν που ο Κύριος μας έχει φέρει μπροστά του, μπροστά μας, να τους πείσουμε να ζητάνε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, ώστε όλα τα άλλα να τους προστίθεται.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, να καταλάβω ότι στη ζωή αυτή έγινε κάτι θαυμαστό στη ζωή μου, στη ζωή σου. Με έβγαλε ο Θεός από το σκοτάδι, με έφερε στο θαυμαστό αυτού φως, με έβγαλε από το βασίλειο του κόσμου τούτου και με έφερε στη βασιλεία του Υιού του και μου χάρισε αποστολή και εξουσία. Όπως ο Χριστός ανέλαβε τη ζωή μου, έτσι και εμείς να αναλαμβάνουμε τις ζωές που μας χαρίζει δίπλα μας ο Θεός. Περιττό να πω ότι αυτό ισχύει πρώτα στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει πρώτον στα αδέρφια μας. Δηλαδή στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή στην οικογένεια του Θεού. Στους οικείους του Θεού. Να λοιπόν ένας άνθρωπος που σκανδαλίζει και αν συνεχίσει ο Χριστός θα τον βγάλει έξω, να ένας χριστιανός που είναι χλιαρός και δεν έχει καταλάβει την αποστολή του και την εξουσία και το έργο που έχει, θα τον εξεμέσει αυτόν ο Θεός. Και να είναι και ένας χριστιανός που μπορεί να είναι αδύνατος, αλλά ξέρει ότι ο Θεός τον πρόσθεσε, τον έβγαλε από την κόλαση, τον έφερε στη ζωή την αιώνια, όχι για να περνάει καλά εδώ και στους αιώνες των αιώνων, αλλά για να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Και πώς δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του? Με το να εκπληρώνουμε την αποστολή μας και να ξασκούμε την εξουσία που μας έδωσε ο Θεός. «Εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου», λέει ο Χριστός, «εις το να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει». Αυτή δεν είναι η ζωή αιώνιος. Μην νομίσεις δηλαδή, μας λέει ο Χριστός, αλλά προσεύχεται στον Πατέρα, ότι η ζωή αιώνιος είναι κάτι το τρομακτικό, το αδύνατο στους ανθρώπους που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε στην πλάτη μας. Θα πρέπει να κάνουμε χιλιάδες προσευχές, χιλιάδες νηστείες, χιλιάδες να περπατάμε με τα γόνατα, προσκυνήσεις, να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Απλά να γνωρίζουνε εσέ τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον εσύ απέστειλες, τον Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Να τους πληροφορήσεις, όχι μόνο σου, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να τους πληροφορήσεις ότι υπάρχει ένας αιώνιος αληθινός Θεός που σε περιμένει να τον γνωρίσεις, να τον πληροφορήσεις ότι αυτός ο αιώνιος αληθινός Θεός έστειλε τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει για τις αμαρτίες μας από τις οποίες δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας, για τις παραβάσεις μας. Να πεθάνει για τις αρρώστιες μας. Και να πεθάνει και για την ειρήνη του Θεού να έρθει στη ζωή σου. Να σου πάρει το βάρος. Κανένας δεν μπορεί να σε ελευθερώσει από τα βάρη του κόσμου τούτου που γίνονται και πιο βαριά και πιο ασήκωτα. Με τα πάσης βεβαιότητος μπορεί να σε ελευθερώσει από τα βάρη, όποια και να είναι αυτά, όσο και αν φαίνονται στη διάνοιά σου, στους οφθαλμούς σου και στα αυτιά σου, ότι δεν μπορείς να ελευθερωθείς, με τα πάσης βεβαιότητος μας βεβαιώνει, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι ο Χριστός έχυσε το αίμα του, δόξασε τον Πατέρα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για σένα, για να σου πάρει όλα τα βάρη, για να σου δώσει την ειρήνη του, για να σε ελευθερώσει από αμαρτίες, παραβάσεις και ανομίες, για να σου χαρίσει θεραπεία σώματος, ψυχής και πνεύματος, για να σε οδηγήσει
στην αιώνια ζωή. Και μάλιστα, εάν το κατανοήσει ο άνθρωπος και μετανοεί για όλα αυτά που έκαμε, σκέφτηκε, είπε, λέει, κάνει, που λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, αν το καταλάβει ο άνθρωπος και μετανοήσει, εξομολογούμενος τις αμαρτίες του, το βέβαιο είναι ότι θα ελεηθεί, και το έλεος του Κυρίου είναι χωρίς όρια. Και για να καταλάβουμε έτσι για λίγο τι είναι το έλεος του Κυρίου, μας λέει, εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου δίνω στη ζωή σου σοφία και σύνεση, πώς να περπατάς, ποιο είναι το θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και πώς να περπατάς σε αυτό. Εγώ θα σε οδηγώ, θα σε διδάσκω και θα σε οδηγώ την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν θα σε αφήνω μόνο σου, θα έχεις ποιμένα. Δεν θα είσαι ένα πρόβατο χωρίς ποιμένα, θα είσαι ένα πρόβατο εν μέσω λύκων που έχει ποιμένα όμως, που θα σε προστατεύει, θα σε φυλάει, θα σε ελευθερώνει, αλλά και θα σε οδηγεί την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν θα κάνεις λάθη δηλαδή. Δεν θα κάνεις κανένα λάθος. Δεν κάνει λάθος το πρόβατο όταν ψάχνει να βρει την βοσκή, την αγαθή ή τα ύδατα, τα ζώντα. Πότε? Όταν οδηγείται από τον ποιμένα του. Γιατί δεν πηγαίνει όπου θέλει, άμα πάει όπου θέλει το πρόβατο χάθηκε. Όταν όμως οδηγείται από τον ποιμένα του, λάθη δεν κάνει το πρόβατο. Εγώ θα σε συμβουλεύω πάντοτε. Ξέρεις, θα πει να σε συμβουλεύει ο Θεός. Τι να λες, τι να κάνεις, πώς να σκέφτεσαι. Να σε παρηγορεί με τη συμβουλή του, να σε ενισχύει με τη συμβουλή του. Και τέλος, η οφθαλμή μου θα είναι πάνω σου. Δηλαδή, θα σε φροντίζω. Και έτσι είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Και όπως αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς κινδύνευσε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του επί της γης πάρα πολλές φορές, γιατί ήθελαν να τον θανατώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί δεν ήταν η ώρα του. Τον θανάτωσαν για να δοξαστεί ο πατέρας του και να βρει την ευκαιρία ο πατέρας του να δοξάσει τον Υιό. Και τώρα αλλάζει τρόπο προσευχής. Τώρα πλησιάζει τον πατέρα με παρησία. Πρώτα, στην αρχή που διαβάσαμε, πλησίασε τον πατέρα με εξήτηση. Άνοιξε την καρδιά του για την πρόθεσή του και ομολόγησε αυτά που του είχε εξηγήσει και ήξερε με βαθιά επίγνωση ο πατέρας του ουράνιος, το θέλημά του. Τώρα όμως πλησιάζει με παρησία. Πατέρα, εγώ σε εδόξασα μέχρι τώρα επί της γης. Πώς? Γιατί το έργο το οποίο μη έδωκας δια να κάμω, το τελείωσα. Σε δόξασα. Δηλαδή, αυτό που μου είπες να κάνω το έκανα. Ήμουν πραγματικά πρόβατο που με οδηγούσες εσύ σαν τον καλό ποιμένα. Ό,τι έλεγα ήταν τα δικά σου λόγια. Ό,τι έκανα ήταν τα δικά σου έργα. Όπου πήγα ήταν η δική σου αποστολή. Όσους φρόντισα ήταν αυτούς που μου έδωκας. Σε δόξασα. Γιατί το έργο το οποίο μου εμπιστεύτηκες, το τελείωσα. Να, αδερφοί αγαπητοί, τώρα και αυτό το οποίο θέλει από μας, για να έχουμε παρησία να πλησιάζουμε το Θεό. Γιατί αν έχουμε παρησία και αν με παρησία πλησιάζουμε το Θεό, τότε ό,τι αν ζητάμε ξεύρωμε
ότι το ακούει. Και αν εξεύρωμεν ότι το ακούει, ό,τι του ζητάμε μας απαντάει. Μην αποβάλλετε την παρησία σας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Μην χάσεις. Μην μείνεις ούτε μια στιγμή χωρίς να έχεις παρησία όταν πλησιάζεις το Θεό. Και ποτέ δεν θα χάσεις την παρησία σου αν εκπληρώνεις το θέλημά Του. Και εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, ασήμαντοι, ουτιδανοί, τυποτένιοι, παρησία αποκτούμε μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού, που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Μόνο με το Λόγο του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού, με το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Κύριος μας είχε παρησία, γιατί υπήρξε αναμάρτητος. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μείνουμε εμείς αναμάρτητοι. Ήταν δίκαιος. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να είμαστε εμείς δίκαιοι. Άλλος από την εξομολόγηση, τη μετάνοια και να πλησιάζουμε πάντοτε το Θεό ως ενόχοι. Δεν φτάνει όμως αυτό. Και η πρόθεσή μας να είναι πάντοτε να μην ξανακάνουμε τα λάθη που κάναμε. Να μην ξαναπέσουμε στις ίδιες αμαρτίες. Η πρόθεσή μας να μην ξαναπέσουμε πάλι στις ίδιες αμαρτίες που πέσαμε. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο όταν γνωρίζουμε με βαθιά επίγνωση στην ψυχή μας, με βαθιά πίστη στην ψυχή μας, ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άνεφε μου, δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Αυτό ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά που μας αποκάλυψε ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιο Του. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, αδελφέ μου ή αδελφή μου, για τη ζωή σου, για την υγεία σου, για την οικογένειά σου και ιδιαιτέρως, να το πω έτσι πως θέλει ο Θεός να το πω, για το μέλλον σου χωρίς τον Χριστό. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα απολύτως. Εάν λοιπόν έρθει αυτό το μεγάλο μυστικό και γίνει επίγνωση μέσα στην ψυχή μας και γίνει πίστης μέσα στην καρδιά μας και γίνει αλήθεια στο πνεύμα μας, ώστε να πάψει να είναι αλαζονικό και να μεταβληθεί σε πράο, ταπεινό και ησύχιο, αν τούτο δεν γίνει, τότε θα περπατάμε στη ζωή μας παρόλα τα φυσικά πιθανόν χαρίσματα και δυνατότητες που μας έχει δώσει ο Θεός, από αποτυχία σε αποτυχία, από λάθος σε λάθος, από θλίψη σε θλίψη, από αγωνία σε αγωνία, από φόβο σε φόβο και εν τέλει από απελπισία σε απελπισία και από απόγνωση σε απόγνωση. Και θα περνάνε τα χρόνια και θα χάνει τη ζωή μας και εν μέσω τόσων αγαθών εμείς θα είμαστε σαν νεκροί, πεινασμένοι. Ενώ ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο με αυθονία τη ζωή αυτή και χαρίζει κληρονομιά αιώνια στον ουρανό, εμείς εάν δεν βάλουμε αυτό το μεγάλο μυστικό στην καρδιά μας με επίγνωση και με πίστη ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε η ζωή μας θα είναι μέσα στην απόλυτη αποτυχία. Όποια έκφραση και αν θέλουμε και αν σκεφτούμε, μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη λέξη, στην απόλυτη επιτυχία. Εάν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και επιπλέον ελπίσουμε
ότι δια του Ιησού Χριστού τα πάντα είναι δυνατά. Γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Εάν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και στρέψουμε την ελπίδα μας, το βλέμμα μας, τη σκέψη μας, την εξήτησή μας σε Αυτόν, τότε η ζωή μας θα αλλάξει. Και αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό δεν μας το λέει κάποιος έτσι για να μας παρηγορήσει και άντε καλέ που θα γίνει. Αλλά αυτό το λέει ο παντοδύναμος Θεός. Αυτό είναι γραμμένο στο θεόπνευστο λόγο Του. Και ό,τι είναι γραμμένο κανείς δεν μπορεί να το μεταβάλει. Μόνο όμως ο πιστός μπορεί να το περπατάει και να το απολαμβάνει. Τότε ο άνθρωπος ο αποτυχημένος μεταβάλλεται σε απόλυτα ευλογημένο, γιατί είναι γραμμένο ότι μακάριος και ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Αλλά δεν μπορείς να ελπίσεις στον Κύριο αν δεν πιστέψεις ότι χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ούτε με μεγάλους ανθρώπους, ούτε με φίλους, ούτε με τα μπράτσα σου, ούτε με την εξυπνάδα σου, ούτε με την επιστήμη σου, ούτε με τις σπουδές σου. Και αυτό φαίνεται και θα συνεχίζει να φαίνεται όλο και περισσότερο χάριν της μεγάλης ευλογίας που κάνει ο Θεός για τις έσχατες ημέρες, που μας φέρνει και μας οδηγεί σε καιρούς κακούς. Επαναλαμβάνω, εάν όμως το κατανοήσουμε αυτό, τότε μεταμορφωνόμεθα από τον επικατάρατο άνθρωπο που ελπίζει σε άνθρωπο, είτε αυτό είναι ο εαυτός του είτε οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, στον ευλογημένο άνθρωπο που ελπίζει στο Χριστό, με αποτέλεσμα να περιγράφει ο Κύριος με έναν τόσο όμορφο και γλαφυρό τρόπο τι σημαίνει ευλογημένος άνθρωπος. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να μας περιγράψει και να καταλάβουμε στην πληρότητά Του τι σημαίνει ευλογημένος άνθρωπος. Μοιάζει σαν το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλο του πάντοτε θάλει. Το δέντρο αυτό πάντοτε έχει καρπό καλό που δοξάζεται ο Πατέρας. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου στο να φέρετε καρπό πολύ καλό και ο καρπός σας να μένει. Το δέντρο αυτό, ευλογημένος αυτός άνθρωπος, πάντοτε θα φέρνει καρπό καλό. Και το σημαντικότερο, ίσως, ότι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Κυρία μου, θέλω να είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Θέλουμε, αδερφοί. Ξέρεις, θα πει ότι αν κάνεις να το ευωδώνει ο Θεός. Να κάνεις αυτό και να γίνεται. Να κάνεις άλλο και να γίνεται. Και να γίνονται πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εσύ σκέφτεσαι, νοείς ή ζητάς ακόμη από τον Θεό. Γιατί? Γιατί ελπίζεις στον Κύριο και έχεις κατανοήσει ότι χωρίς τον Χριστό εσύ, με τη βοήθεια οποιονδήποτε άλλων ανθρώπων, καταστάσεων, περιστάσεων, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλληλούια. Και μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Αλλά πώς μεταμορφώνεται ο άνθρωπος? Δια της ανακαινήσεως του νόστου του. Ανακαινίζει τις σκέψεις του. Πήγα εκεί, απέτυχα, γιατί? Κάνω αυτό, δεν μου βγήκε, γιατί? Ήλπισα εκεί και τάχασα, γιατί? Κύριε, επανέρχεται και ξανανακαινίζει. Τι θα πει ανακαίνησης? Το κάνει πάλι καινούριο. Αλλά τι καινούριο? Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχοντας παρησία. Νέα πράγματα. Ο Θεός πάντοτε εγγυάται και υπόσχεται, ιδού εγώ κάμνω νέα τα πάντα. Ιδού εγώ στη ζωή σου θα κάνω νέα πράγματα.
Αλλά τι λέει, να το πιω πιο καθαρά, εγώ θα τα κάνω, όχι εσύ. Εσύ δεν μπορείς χωρίς εμένα, αλλά και με μένα δεν μπορείς, εγώ θα τα κάνω. Εγώ θα κάνω νέα πράγματα. Εγώ λοιπόν, λέει ο Χριστός, το έργο το οποίο μη έδωκας για να κάμω, το τελείωσα. Γι' αυτό έχω παρησία και επανέρχομαι κι εγώ. Εάν θέλουμε να έχουμε παρησία, πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, το οποίο μόνο ο Θεός με το Λόγο Του και διαπνεύματος Αγίου μπορεί να μας αποκαλύπτει. Μόνο ο Θεός μέσα στο ταμείο μας, όταν Τον πλησιάζουμε ως ένοχοι, θυμάστε που το είπαμε, ως ένοχοι, δεν μπορούμε να Τον πλησιάσουμε ως δίκαιοι, μόνο ο Χριστός Τον πλησιάζει ως δίκαιος. Εμείς θα Τον πλησιάσουμε ως ένοχοι, αλλά δικαιωμένοι δια της πίστεως με το αίμα του Χριστού. Και καθώς θα Τον πλησιάσουμε, εκεί θα εκφράσουμε την αδυναμία μας, την ασημαντότητά μας, ώστε όταν εκφράσουμε την αδυναμία μας, καθώς είναι γεγραμμένο, όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός, τότε και ο Χριστός θα έλθει, θα πάρει τη ζωή μας στα χέρια Του, θα κάνει νέα τα πάντα, νέα τα πάντα. Αδελφοί, το πιστεύουμε? Αλληλούια. Νέα τα πάντα. Και θα μεταμορφώσει τον άνθρωπο, τον άθλιο και τον ουτιδανό, που δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά το μωρόν του κόσμου, γιατί κοιτάξτε, λέει, μεταξύ σας τι είσαστε, τα μωρά του κόσμου, τούτο εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου, τούτο εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός. Και τι θα κάνει λοιπόν τώρα ο Θεός τον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, που κατανόησε ότι είναι μωρόν του κόσμου, θα το κάνει μωρόν του Θεού, σοφότερο των ανθρώπων. Και στο ασθενές του κόσμου που εξέλεξε ο Θεός, τι θα κάνει? Θα το μεταμορφώσει σε ασθενές του Θεού, ισχυρότερο των ανθρώπων. Και τότε και εμείς μπορούμε να πούμε, με τη χάρη του Χριστού, με τη μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με την επίγνωσή μας ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, με την εξήτησή μας, το έργο το οποίο μας έδωκε θα το κάνουμε, θα το κάνουμε καλά, για να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Αλληλούια. Και τώρα συνεχίζει: δόξασόν με και εσύ, εγώ σε δόξασα. Χριστέ μου, βόηθα μας να σε δοξάζουμε. Αδελφοί, θέλει να τον δοξάζουμε. Και δεν είναι να πούμε αλληλούια δόξα, βεβαίως και να τον δοξολογούμε, αλλά θέλει να τον δοξάζουμε. Και τον δοξάζουμε με την ταπείνωσή μας, με τη μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με την πρόθεσή μας για την υπακοή στο Ευαγγέλιο, με την πρόθεσή μας για την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, με την πρόθεσή μας για την ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού. Τότε με παρησία ο Κύριος λέγει: και τώρα ήρθε η σειρά σου, Πατέρα, καθώς εγώ σε δόξασα, γιατί το έργο το οποίο μη έδωκας να τελειώσω το τελείωσα, ήρθε η σειρά σου τώρα, δόξασέ με κι εσύ πλησίον σου εκεί στον ουρανό, με τη δόξα την οποία είχαν παρασύ πριν γίνει ο κόσμος, δηλαδή με την Ανάσταση, την Ανάληψη, και καθώς εισήγαγε, λέει η Γραφή, τον πρωτότοκο στην Οικουμένη, διέταξε όλους τους αγγέλους να προσκυνήσουν Αυτόν και έδωκε εις Αυτόν πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Εάν λοιπόν και εμείς τελειώσουμε το έργο το οποίο ο Κύριος μας έδωκε, όχι εν δικαιοσύνη δική μας, αλλά με το αίμα του Χριστού, τότε μπορούμε να έχουμε παρησία και να πούμε: δόξασέ μας και μας, Κύριε,
Όχι με τη δόξα που είχαμε, με τη δόξα που είχες προγραμματίσει προκαταβολής κόσμου για μας, με την αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε να γίνουμε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, βασιλείς και να βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων, όμοι με τον Θεό στην αιώνια ζωή. Δόξα σε μας, Πατέρα. Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να το πούμε δόξα σε μας και να ισχύσει για μας το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος και να υπάρξει και στο τέλος το αμήν, θα πρέπει πρώτα εμείς να το δοξάσουμε, καθώς θα εργαζόμαστε την αποστολή μας που μας κάλεσε και μας χάρισε, με την εξουσία που μας κάλεσε και μας έδωσε και το έργο το οποίο μας εμπιστεύτηκε ανάμεσα σε αυτούς που μας χάρισε να τους υπηρετούμε. Τα αδέλφια μας, την οικογένειά μας, τη συγγένειά μας, τους συνεργάτες μας, τους γειτόνους μας, όλους τους ανθρώπους που ο Κύριος τους έφερε πλησίον ημών, καθώς είναι γεγραμμένο να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αδελφοί, εκείνο που περιμένει ο Θεός από μας είναι να τον δοξάσουμε με το να τελειώσουμε το έργο που μας εμπιστεύτηκε. Και αυτό που περιμένουμε εμείς από Αυτόν είναι να μας δοξάσει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Σε ευχαριστώ.